Όταν κάνεις μια παραχώρηση, αυτό που επιδιώκεις είναι να υπάρχει μια κάποια επένδυση. Ποια επένδυση στην Εγνατία? Η Εγνατία Οδός είναι ήδη κατασκευασμένη. Η εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ, ένας δημόσιος φορέας, διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία αυτή τη στιγμή τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση ενός δικτύου αυτοκινητοδρόμων 900 χιλιόμετρων. Η Εγνατία Οδός με την δημόσια διαχείριση που έχει, έχει κάτω από το μισό κόστος στα διόδια. Τα έσοδά της, τα μελλοντικά και τα τωρινά, τα έσοδά της είναι πιο σίγουρα από οποιοδήποτε άλλα έσοδα που έχει το ελληνικό δημόσιο. Τα έσοδα από την Εγνατία Οδό μπορούν να περισσέψουν και να επιστρέψουν στην κοινωνία μέσω άλλων έργων που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη. Γιατί λοιπόν αυτά τα λεφτά, τα χρήματα, οι αποδόσεις, τα κέρδη, τις επενδύσεις των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων να τα απολαύσει ένας ιδιώτης? Σε μια περίπτωση ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού, εκτιμούμε ότι η πρώτη δουλειά που θα κάνει ο ιδιώτης θα είναι να αυξήσει την τιμή των διοδίων στο επίπεδο που έχουν και οι υπόλοιποι αυτοκινητόδρομοι. Από το 2010, που μπήκε μέσα στα προαπαιτούμενα του μνημονίου η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, εμείς σαν εργαζόμενοι αναδείξαμε την αντίθεσή μας. Και το τονίζω, πάντα με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Αν προχωρήσει παραχώρηση, πραγματικά θα φύγει ένας πλούτος του ελληνικού δημοσίου.